Τον εκδότη μου κύριο Ιωσία Παρτζηλιάνο, με την μεγάλη το φως στο σπορ και τη χορηγία της έκδοσης, την κυρία Μαρία Νικολαίδου, τους ομιλητές του πάνελ κύριο Διαμαντή Γιώργο, πρόεδρο των Αθηναίων Δρομών και Ξεώς Μαΐ, γραμματέα Ξεώς Μαΐ, τον Άγη, γνωστό και επιτυχημένο ηθοποιό και δρομέα υπεραποστάσεων με τον οποίο τρέξαμε, όπως ακούσατε, μαζί τον δρόμο για την προστασία του Ιγιαλού, τον Βασίλη Πνευματικό Πρόεδρο του ΣΑΦΑΝΣ και τον Κώστα Σάμιο, Δημοτικό Σύμβουλο του Εγάλεως, συγγραφέα, δεν θα πω τι να κάνω, και γνωστό και στον δρομικό χώρο για τους αγώνες και την τεράστια προσφορά για την ανάπτυξη του λαϊκού μαζικού κινήματος. Είστε γνωστή ηθοποιό που έφυγε, κυρία Όλγα Νικολαίδου, και τον Δημήτρη Στεφανάκη και τον Πόλη Σάρωτη Καφέ για τη φιλοξενία. Ο λόγος που έγραψα αυτό το βιβλίο είναι ότι ό,τι όσο περισσότερο κατανοούσα τη σημασία του τρεξίματος για τη σωματική και ψυχική μου υπόσταση, τόσο περισσότερο το αγαπούσα. Όταν πριν από 30 χρόνια περίπου έμαθα ότι έπασχα από ζαχαρό διαβήτη και μάλιστα ένα ζάχαρο 300, δηλαδή ψηλού βαθμού, ψηλού βαρύτητο. Μου συστήθηκε από τους συναδέλφους μου φαρμακευτική αγωγή. Οπότε εγώ έθεσα αμέσως το σώμα μου σε συναγερμό και ξύπνησε μέσα μου ο δρομέας. Ήμουν 84 κιλά θυμάμαι περίπου τότε. Μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει φάρμακα. Δεν πάσω από τις μακροχρόνιες συνέπειες του ζαχαρώτου διαβήτου, από τις οποίες πάσουν πολλοί που παίρνουν φάρμακα και ρυθμίζουν τον ζάχαρο. Το δικό μου το ζάχαρο δεν ρυθμίζεται καλά. Δεν πάσχω από άλλες παρενέργειες ζαχαρού του διαβήτου, όπως η αμυγδαλοπάθεια, η νευροπάθεια, η ισχυμική νόσο. Και η αναχέτηση αυτών των επιπλοκών που οφείλεται κυρίως στην μικροαγγειοπάθεια, που κατά τη γνώμη μου οφείλεται στην ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση της άσκησης και στο ότι η άσκηση είναι γενεσιουργός νέων αγίων, δημιουργεί νέα αγία, μικρά αγία, τα οποία όσο και αν υποστεί βλάβη το σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα, αυτά μας προστατεύουν τελικά από σοβαρή νόσο και θανατηφόρο νόσο. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα, να τονίσουμε ότι για την ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση της άσκησης είναι το μεγάλο ατού των δρομέων και η δημιουργία των νέων, των νέων αγίων, των μικρών αγίων. Δηλαδή, τι γίνεται. Προστατεύει τα αγία μας, γενικά τα διχώματα των αγίων μας, από τον τρόπο ζωής μας υφίσταται μια χρόνια φθορά, που οφείλεται σε μια χρόνια φλεγμονή, η οποία με τις σειρά της οφείλεται στην εναπόθεση αθυρωματικών πλακών στα τυχώματα, λόγω οξυδοτικής βλάβης, κακής διατροφής, τσιγάρου και άλλων πολλών παραγόντων. Αυτό που κάνει αντιφλεγμονώδης η άσκηση είναι να εμποδίζει τη χοληστερίνη και τις άλλες ουσίες να εναποτεθούν στο τυχώματα, δηλαδή τον μηχανισμό εναπόθεσης, καταργεί τον μηχανισμό εναπόθεσης χοληστερίνης και άλλων ουσιών στο τύχωμα των αγίων. Αυτή είναι η μεγάλη δράση. Και εκτός αυτού και ότι υπάρχει και αν υπάρξει τελικά, επειδή έχει προηγηθεί κακός τρόπος ζωής, υπάρχει μια δυναμική καταστροφής αυτών των πλακών. Δηλαδή βλέπουμε περιοχές οι οποίες έχουν φραχθεί, έχουν υποστεί απόφραξη, να ξεμπλοκάρονται και ο μηχανισμός είναι η αντιφλεγμονώδη δράση της άσκησης. Ας αφήσουμε όμως αυτό και ας πούμε λίγο πιο βαθιά στο μαραθώνιο και στο τρέξιμο μεγάλης διάρκειας, το οποίο είναι μια διαδικασία πειραματισμού των ορίων της αντοχής, των οργάνων και συστημάτων μας, τα οποία λειτουργούν στην ευριακή περιοχή της ανθεκτικότητάς τους.
η καρδιά εμείς, όλα τα συστήματά μας, το νευροορμονικό, το μεταβολικό, ο μεταβολισμός, τα σπλάχνα, και λειτουργούν σε κάτω από δεσμενείς συνθήκες. Τι θέλω να πω, ότι εμείς λόγω των υψημένων αναγκών τους κλέβουν το αίμα από τα σπλάχνα, τα οποία υποχρεώνουν να λειτουργούν τα σπλάχνα μας με μειωμένη αιμάτωση. Την ώρα που τρέχουμε λειτουργούν με μειωμένη αιμάτωση. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάνουν προσαρμογές τέτοιες, δηλαδή το σώμα εκείνη την ώρα διαβάζει πόσο μπορεί να ελαττώσει την παροχή αίματος στα σπλάχνα, ώστε αυτά να συνεχίζουν να λειτουργούν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μπορούμε να, ο μαραθωνοδρόμος, ο αθλητής που τρέχει, που έχει μάθει το σώμα του να λειτουργεί, που έχει μάθει το σώμα του για τα σπλάχνα να λειτουργούν με μειωμένη παροχή αίματος και ενέργειας, σε μια οξία απώλεια αίματος, σε ένα τραυματισμό, σε ένα ατύχημα, μια γαστροραγία, κάτι, έχει πολύ διαφορετική συμπεριφορά και ικανότητα επιβίωσης σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αθλούμενος. Αυτό είναι ένα απλό μόνο παράδειγμα χοντρικό, το πόσο μπορεί να μας προστατεύσει το τρέξιμο από ένα μηχανισμό, από ένα ατύχημα και λόγω των προσαρμογών που έχει μάθει και κάνει ο οργανισμός να σκληραγωγείται. Αυτό είναι που λέμε οι προσαρμογές σε συνθήκες αγώνα, δημιουργούν αυτό που λέμε την έννοια της σκληραγώγησης. Η σπουδή της σάρκας στο ρυθμό του πόνου και της ταλαιπωρίας, οι μεταβολικές, ορμονικές, ημιικές, καρδιοκυκλοφορικές προσαρμογές, η τεράστια διακίνηση των υγρών του σώματος στα διαμερίσματα του σώματος, δηλαδή φεύγει το νερό, ας πούμε, από ένα τρέξιμο μεγάλης διάρκειας, από το ενδοκυτάριο στον ενδοκυριακό χώρο, γίνονται μεγάλες μεταβολές. Αυτές οι τρομερές μεταβολές που γίνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων, αυτό το γέμισμα και άδειασμα που γίνεται, αυτό το άδειασμα των υγρών και των ηλεκτρολιτών και ενέργειας, αποτελούν μια αλυσίδα καλής επιρροής, η οποία είναι ζωοφόρος για τον οργανισμό μας και ζωογόνος, και μας εφοδιάζει κάθε φορά με περισσότερη ενέργεια και μας εκφράζει αυτό για το οποίο είμαστε πλασμένοι, όπως λέμε, δηλαδή τα γονίδια μας. Κάνουμε δηλαδή έκφραση γονιδίων. Και αυτό ακριβώς είναι η ουσία, δηλαδή ότι εμείς μας και ο εγκέφαλός μας, όταν κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε πλασμένοι, ικανοποιούνται βαθύτατα, επειδή συμμορφωνόμαστε με τη φύση μας και αποκαλύπτουμε τα μαγικά μυστικά που κρύβουν τα κύτταρά μας. Γινόμαστε απρόβλεπτοι. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να φανταστούμε έναν εαυτό. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ πριν από μερικά χρόνια, από 30 χρόνια, ότι θα ήμουν έτσι σήμερα. Και κανένας από τους δρομείς είναι απρόβλεπτοι αυτά που βγάζει το σώμα μας. Δηλαδή δεν τα έχει βρει η επιστήμη ακόμη και ούτε υπολείπεται πολύ ακόμη η επιστήμη σε σχέση με αυτά που εμείς τους διδάσκουμε το σώμα και θα τους διδάξουμε στο μέλλον. Θα πάρει πολλά από τους δρομείς μεγάλων αποστάσεων, τους δρομείς αντοχής, και πολύ σωστά το είπε ο Κώστας ότι πρέπει να λέει. Γιατί αυτό υμνούμε, την άσκηση αντοχής. Η αίσθηση του εύρους της σκήνης του δρασκελισμού, η αίσθηση της ισορροπίας και της αρμονικής μετάθεσης των μελών μας στο χώρο, μας διδάσκει τη διάλεκτο του σώματος, αφού αποκρυπτογραφούμε ικανότητες και λειτουργίες και που δεν είχαμε φανταστεί. Αποκαλύπτουμε ότι τα όρια μας είναι άγνωστα και μεταθετά και η ζωή μας είναι δυναμική και ρέουσα. Ολοένα και περισσότερο υπογείως και σιωπηρά διαποτιζόμαστε από το σφιγμό του και την αρμονία του δρασκελισμού, αυτό το χαρμάνι κόπωσης πόνου, συντριβής, λαχτάρας, ζωτικότητας και χαράς που αντανακλάται στο βλέμμα μας όταν τερματίζουμε. Στο βλέμμα των δρομέων που συντρίβονται θα δει κανείς την αιματηρή προσπάθεια και την αρετή που καλλιεργείται μέσα από την ηθική της κόπωσης και του αγώνα. Αυτό το απλό βασανιστικό υδροκόπημα είναι μια τελετουργία που επενεργεί στον ψυχισμό μας και αποκτά μέσα μας διαστάσεις βάθους, ύψους και ήθους και μας εξυψώνει σε ανώτερα επίπεδα αξιοπρέπειας, διαμορφώνοντας αυτό που λέμε τον Έλληνα άνθρωπο αγωνιστή. Τελειώντας, θέλω να τονίσω ότι μπορεί το τρέξιμο να είναι η αόρατη αορτή που αιμοδοτεί τη ζωή μας,
είναι ο αιμοδότης της ζωής μας, αλλά παράλληλα πρέπει να κινητοποιούμε και το δυναμικό του εγκεφάλου μας, ένα πεδίο στο οποίο έχουμε να ανακαλύψουμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ. Μπράβο. Και σας ευχαριστώ.